Γεια σας! Σήμερα σας έχω κάνει αυτό εδώ το μακιγιάζ, το οποίο είναι για τα Χριστούγεννα, αλλά μπορείτε να το κάνετε και αν θέλετε να βγείτε έξω βράδυ κάποια στιγμή. Δεν έχω βάλει glitter καθόλου, αν και ήθελα να κάνω έτσι ένα μακιγιάζ που θα έχει glitter, γιατί τα Χριστούγεννα νομίζω είναι από τις λίγες φορές που μπορούμε να βάλουμε κάτι τόσο έντονο. Παρ' όλα αυτά έκανα αυτό το μακιγιάζ, ελπίζω να σας αρέσει. Τα προϊόντα τώρα που χρησιμοποίησα. Έχω χρησιμοποιήσει αρκετά προϊόντα για τα μάτια. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια να κάνετε κι εσείς το ίδιο, μπορεί να έχετε κάποια προϊόντα στα χρώματα που χρειάζονται για να κάνετε το ίδιο. Εγώ δεν τα είχα, οπότε έκανα μίξη κάποιων σκιών για να βγάλω το χρώμα που θα ήθελα. Λοιπόν, στο πρόσωπο έκανα μία μίξη δύο foundation. Το πρώτο είναι το Makeup Forever HD, το νούμερο είναι το N127, το οποίο μου είναι λίγο σκούρο για αυτή την εποχή. Οπότε έκανα μίξη με τις L'Oreal το True Match το νούμερο 2, το οποίο μου είναι ανοιχτό. Οπότε αυτά τα δύο μαζί είναι ένας πολύ καλός έτσι συνδυασμός για αυτή την εποχή. Το concealer που χρησιμοποίησα είναι το της L'Oreal, το True Match, το νούμερο 2. Οι πούδρες που χρησιμοποίησα, και λέω πούδρες γιατί χρησιμοποίησα δύο, μία που την έβαλα σε όλο το πρόσωπο και είναι της Beauty Line Cosmetics, το νούμερο 4. Και το άλλο είναι στην περιοχή που έχω βάλει το concealer, το οποίο είναι το Stay Matte, το νούμερο 001 Transparent. Για τα κοψίματα χρησιμοποίησα το bronzer από τη Makeup Forever, το νούμερο 30, που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το bronzer, βέβαια λίγο ακριβό. Το rouge είναι της Radiant, το νούμερο 121 Winter Rose, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα ροζ σκούρο και δίνει έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι στα μάγουλα. Και για να τελειώσουμε από το πρόσωπο, χρησιμοποίησα και το highlighter από την εταιρεία The Ball και είναι αυτό εδώ. Περνώντας λοιπόν στα χείλη, έχω βάλει το μολυβάκι από την Essence, το νούμερο 12 που λέγεται Wish Me a Rose, το οποίο είναι και αυτό ένα ροζ χρώμα, πάρα πολύ ωραίο. Είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα, γιατί το πήρα πρόσφατα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Επίσης έβαλα το νούμερο 3 το κραγιόν από την Golden Rose, τη σειρά που είναι matte, που είναι ένα nude χρωματάκι. Και έχω βάλει και λίγο lip gloss που είναι από τη Rainbow Priorities, το νούμερο 6, που είναι ένα beige χρώμα. Για τα μάτια τώρα, σας το λέω και κατά τη διάρκεια του tutorial, αλλά ας τα πούμε λίγο πάλι. Έχω χρησιμοποιήσει το μολυβάκι από τον Κορέ, το νούμερο 1 Black, και άλλα δύο μολύβια ματιών, το νούμερο 14 της Radiant που είναι ένα άσπρο χρώμα και ένα μπλε, το νούμερο 26 πάλι από τη Radiant. Το eyeliner που χρησιμοποίησα είναι τη Self, το νούμερο 4203 μάλλον, που είναι ένα μαύρο χρώμα. Η μάσκαρα είναι της Maybelline, η The Rocket, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης, έχω βάλει από τη NYX αυτό εδώ τη σκιά σε μορφή σκόνης, το οποίο είναι ένα χρωματάκι σαν σαμπανιζέ, θα μπορούσα να το πω. Είναι με σίμερ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δύο επίσης σκιές από την Radiant, η οποία πρώτη είναι το νούμερο 172 και είναι ένα ασημί χρώμα. Και η δεύτερη είναι η διπλή
σκιά, το νούμερο 33 και έχω βάλει αυτή την μπλε σκιά. Και δύο παλέτες της Vivo. Η πρώτη είναι η Dreamy και από αυτήν χρησιμοποίησα μόνο αυτήν εδώ την χρυσή σκιά που λέγεται Starry. Και από την Enchanted έχω βάλει αυτήν εδώ κάτω που λέγεται Fine. Όπως βλέπετε έχω χρησιμοποιήσει έτσι αρκετά προϊόντα, αλλά εντάξει, για μια φορά το χρόνο που είναι τα Χριστούγεννα δικαιολογείται νομίζω να χρησιμοποιήσει κανείς έτσι πιο πολλά προϊόντα ή πιο glitter προϊόντα αν έχετε και θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε. Αυτά λοιπόν από μένα. Αν σας αρέσει αυτό το μακιγιάζ λοιπόν, μπορείτε να δείτε το tutorial και θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Bye! Το πρώτο πράγμα που θα χρησιμοποιήσω είναι ένα μαύρο μολύβι και θα βάψω όλο το βλέφαρο, το κινητό. Και θα βάψω και στην εσωτερική κάτω πλευρά. Και λίγο σύριζα στις βλεφαρίδες. Δεν θα το πάω όμως μέχρι μέσα στην εσωτερική έτσι εδώ γωνία, θα το φέρω μέχρι περίπου τη μέση. Παίρνω λοιπόν ένα πινελάκι και απλά σβήνω λίγο την εξωτερική πλευρά έτσι για να μην έχουμε έντονη γραμμή. Αφού λοιπόν το κάνουμε αυτό, παίρνουμε ένα άλλο πινελάκι και θα πάρω αυτήν εδώ την σκιά από την Vivo, την Enchanted παλέτα. Λέγεται Fine, αυτή η σκιά. Και θα το βάλω στην κόγχη του ματιού και απλά θα σβήσω κι άλλο την εξωτερική αυτή πλευρά. Η σκιά νούμερο 33 της Radiant, η οποία είναι μία διπλή σκιά. Εγώ θα πάρω με αυτό εδώ το πινελάκι αυτή την μπλε σκιά και θα την βάλω ακριβώς πάνω στο κινητό βλέφαρο, πάνω από το μαύρο το χρωματάκι που βάλαμε πριν, το μολύβι. Το επόμενο προϊόν που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτή η σκιά της NYX, η οποία είναι σε μορφή σκόνης και θα το βάλω και αυτό πάνω από το μπλε, αλλά όχι στην εσωτερική γωνία εδώ μπροστά, θα το βάλω στη μέση και προς τα έξω. Με αυτό εδώ το πινελάκι
και από την Vivo την παλέτα την Dreamy. Θα πάρω αυτή την χρυσή σκιά που λέγεται Starry. Αυτή λοιπόν τη σκιά θα τη βάλω στην εσωτερική γωνία. Θα το σβήνω λίγο προς τα έξω. Θα βάλω και λίγο στην κάτω εδώ πλευρά. Παίρνω λοιπόν αυτό εδώ το μολυβάκι, το νούμερο 26 της Radiant, το οποίο είναι ένα μπλε χρωματάκι. Και θα το βάλω στην εξωτερική εδώ πλευρά, εκεί που είχαμε το μαύρο δηλαδή, από πάνω θα βάλω αυτό το μπλε. Παίρνω λοιπόν αυτό το πινελάκι το οποίο είναι για σβήσιμο και όπως βλέπετε έχω βάλει λίγο από αυτή την χρυσαφή σκιά που βάλαμε και στην εσωτερική πλευρά και απλά θα το σβήσω λίγο κάτω για να μην είναι τόσο έντονη η γραμμή και να μην διαχωρίζεται τόσο πολύ το χρυσό με το μπλε που έχουμε βάλει. Παίρνω τώρα ένα άσπρο μολυβάκι, αυτό που έχω είναι της Radiant το 14 και βάφω το εσωτερικό εδώ. Πάνω από αυτό θα βάλω μία ασημή σκιά, η οποία είναι το 172 από τη Radiant, με αυτό εδώ το λεπτό το πινελάκι. Και το βάζω ακριβώς πάνω από το άσπρο το μολύβι. Παίρνουμε τώρα ένα eyeliner, εγώ έχω αυτό τη Self . Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και πιο χοντρή τη γραμμή. Λοιπόν, επειδή είναι αρκετά υγρό αυτό το eyeliner, θα το αφήσω λίγο να στεγνώσει και μετά επανέρχομαι για να βάλουμε τη μάσκαρα. Τέλος, θα πάρω αυτή τη μάσκαρα τη The Rocket από τη Maybelline, η οποία δίνει αρκετό μήκος και γίνεται έτσι λίγο εντυπωσιακό
το βλέμμα, οπότε θα βάλω και στις πάνω βλεφαρίδες και στις κάτω. Αυτό είναι το μακιγιάζ που έχω κάνει. Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ψεύτικες βλεφαρίδες όπως έκανα εγώ αυτή τη στιγμή, το οποίο, εντάξει, το κάνει λίγο πιο δραματικό το look, έτσι λίγο πιο έντονο. Αν δεν θέλετε βέβαια, νομίζω ότι αρκεί και χωρίς βλεφαρίδες. Θα κάνω και zoom λίγο να το δείτε πώς είναι και με βλεφαρίδες από πιο κοντά. Ήθελα να πω επίσης ότι όλα τα link από τα διάφορα social media που μπορείτε να με βρείτε είναι ακριβώς από κάτω, και επειδή θα κάνω και κάποιους διαγωνισμούς και κάποιοι τρέχουν ήδη, μπορείτε να μπείτε στο Facebook στη σελίδα μου και να βρείτε όλες τις πληροφορίες, τέλος πάντων, διάφορους διαγωνισμούς που τα αποστάρω κατευθείαν εκεί, και να ενημερώνεστε και για διάφορες προσφορές όταν βρίσκω και για φωτογραφίες και γενικά. Οποιοδήποτε βιντεάκι ανεβάζω εδώ ή κάποια ανάρτηση στο blog, κατευθείαν το βάζω στο Facebook για να μπορείτε να το βλέπετε και αν σας ενδιαφέρει να πάτε να το δείτε ή το βίντεο ή την ανάρτηση. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθείτε και στο Facebook. Όπως είπα, έχω και κάποιους διαγωνισμούς, οπότε μπείτε και πάρτε και μέρος. Αυτά λοιπόν από μένα. Φιλάκια!